Κύριε, θα πάμε στις Βρυξέλλες, εβδομάδα περιφερειών και πόλεων η τρέχουσα για την Ευρώπη. Θα πάμε στην Δέσποινα Τσαταλπά, είναι η δημοσιογράφος του Alpha News Live. Καλώς σου μεσημέρι. Σε ακούμε. Καλησπέρα, Κάτια. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της εβδομάδας περιφερειών και πόλεων που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες την εβδομάδα που διανύουμε. Στην Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα βρέθηκαν άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, κρατικοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, ακαδημαϊκοί αλλά και δημοσιογράφοι. Η έμφαση φέτος δόθηκε στα θέματα της πράσινης μετάβασης, της περιφερειακής συνοχής, της ψηφιακής μετάβασης αλλά και της ενδυνάμωσης των νέων. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, οι ομιλητές και συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν ζητήματα που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες που εκπροσωπούσαν, ενώ όλοι τόνισαν την ανάγκη άμεσης και έγκαιρης αποδέσμευσης των ευρωπαϊκών κονδυλίων προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αξίζει να σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι το Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής περιλαμβάνει συνολικά κονδύλια υψούς 378 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2021-2027, από τα οποία το 1 δισεκατομμύριο αντιστοιχεί στην Κύπρο. Επιπλέον, αναφέρθηκε ότι η Κύπρος είναι στην πέμπτη θέση σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα απορρόφησης και αξιοποίησης αυτών των κονδυλίων. Και η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, συνοψίζοντας τη σημασία των τοπικών αρχών της Ευρώπης, ανέφερε ότι στηρίζεται στους ηγέτες των διαφόρων περιφερειών για να λαμβάνουν αποφάσεις που να είναι όσο πιο κοντά στους πολίτες γίνεται. Μάλιστα. Δέσποινα, σε ευχαριστώ πολύ.